Καλησπέρα, είμαι ο DeanPub28 και θα σας δείξω ένα βιντεάκι από την εμπειρία μου στο New Super Mario Bros. Μέχρι στιγμής και ας ξεκινήσουμε. Πάμε στο Disc Channel. Θα δούμε το free mode απλά για να δούμε τα επίπεδα. Θα πατήσω το 2 για να μπει ο Luigi με 5 ζωές και σου έχει κάποιες πίστες τις οποίες τις προτείνει, αλλά έχεις επίσης και όλους τους υπόλοιπους κόσμους τους οποίους πρέπει να έχεις ανοίξει από το story mode. Μια προτεινόμενη πίστα, η πρώτη. Μπορώ να πάω κοντά στον παίχτη πατώντας το 1 και κουνώντας το χειριστήριο, σηκώνω τον παίχτη της πλάτης σου. Έχω κρατημένο το 1. Εάν το αφήσω, θα αφήσω και τον παίχτη. Αν το κάνω χωρίς το 1, ο παίχτης μου απλά θα κάνει μια περιστροφική κίνηση. Επίσης μπορώ να κάνω όλα αυτά. Δεν σε επηρεάζει το βάρος του από πάνω παίχτη. Εδώ θα πάρω εγώ το propeller suit για να δούμε πώς λειτουργεί. Λοιπόν, κουνώντας απλά το χειριστήριο, ο παίχτης βρίσκεται στον αέρα. Μπορώ να το κατευθύνω όπως θέλω, με το σταυρό. Και αν πατήσω το κάτω, θα πέσει κάτω. Τώρα, εάν πάρω τον δεύτερο παίχτη, λογικό είναι ότι δεν μπορώ να τον σηκώσω. Αν όμως με σηκώσει ο δεύτερος παίχτης, πρέπει ο δεύτερος τώρα παίχτης να κουνήσει το χειριστήριό του, ο δεύτερος παίχτης, για να με σηκώσει. Ο κάτω παίχτης λοιπόν κουνάει, κάνει τα πάντα. Ο κάτω παίχτης έχει τον έλεγχο, απλά ο πάνω έχει τον propeller suit. Τα κλασικά, μπαίνουμε στις σωλήνες, κουλουπού κουλουπού. Ο δεύτερος παίχτης έχασε. Θα τον δείτε τώρα, τον δεύτερο παίχτη, να εμφανίζεται μέσα σε μια φυσαλίδα. Αυτή η φυσαλίδα θα κινείται μέσα στην πίστα. Αν ο δεύτερος παίχτης κουνήσει το χειριστήριό του, η φυσαλίδα θα έρθει πιο κοντά. Και όταν τον ακουμπήσω, θα μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ένα μυστικό είναι ότι όταν πατήσεις το α, μπορείς να γίνεις φυσαλίδα. Να πας κοντά στον παίχτη, χωρίς να χάσεις ούτε ζωή ούτε τίποτα. Επομένως, αν πάω να πέσω, γίνομαι φυσαλίδα και κουνώντας το χειριστήριο, πάω ξανά στον παίχτη. Συνεχίζομαι, είδαμε λίγο τα βασικά του free mode, λίγο το gameplay, το multiplayer. Ας πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται η μετάβαση από κόσμο σε κόσμο στο story mode. Πάλι επιλέγεις παίχτες. Αν πατήσω δεύτερο παίχτη, ο δεύτερος θα μείνει με τις ζωές που είχε την προηγούμενη φορά. Για να δούμε. Βλέπετε, αυτός είναι ο τρίτος κόσμος. Πρέπει για να προχωρήσεις να ανοίξει το μονοπάτι, πρέπει να νικήσεις την πίστα. Υπάρχει μια επιλογή, quick save, η οποία σου επιτρέπει να σώσεις το παιχνίδι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όμως την επόμενη φορά που θα επιστρέψεις, θα διαγραφεί αυτό το quick save. Δεν θα υπάρχει πλέον. Απλά μόνο για να κλείσεις την κονσόλα και να συνεχίσεις μια επόμενη φορά. Επίσης, όποτε θες, εδώ στο μενού μπορείς να βάλεις παίχτες. Ακόμα τα Star Coins είναι τα αστεράκια που μαζεύεις σε κάθε πίστα, τα οποία θα δούμε πώς χρησιμεύουν. Η επιλογή των κόσμων, σε αντίθεση με το New Super Mario Bros. 2DS όπου είχαμε την touch screen, εδώ γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ο
Έχω ανοίξει τρεις κόσμους μέχρι στιγμής. Πάμε στον δεύτερο. Τον πρώτο τον είδαμε. Πάμε να δούμε πώς είναι ο δεύτερος. Βλέπετε, τον έχω ανοίξει. Πατώντας το 1, τα έχουμε αποθηκευμένα σε αυτή την οθόνη. Αν πατήσω λοιπόν το μανιτάρι, θα μεγαλώσει ο Μάριο και θα ξεκινήσω το παιχνίδι ως μεγάλος Μάριο. Δεν θα το κάνω, θα πάω στην τύχη σε μια πίστα για να δούμε και λίγο το single player. Αν πατήσω το start, έχει continue και exit, δεν υπάρχει επιλογή μέσα στο παιχνίδι να βάλεις κάποιους περισσότερους παίχτες. Βλέπουμε η άμμος εδώ και ο αγαπητός σε όλους μας Yoshi, τον οποίο απλά ανεβαίνεις πάνω του και τον καβαλάς. Ο Yoshi, παντώντας το 1, τραβάει με τη γλώσσα του οτιδήποτε βρει. Οτιδήποτε. Είναι ο κιολάκι του από πάνω, ο οποίος μας κάνει πάντα τη ζωή δύσκολη. Μπορείς να μαζέψεις όμως αυτά και πατώντας το κάτω και το 1 να τα εκτοξεύσεις. Επίσης ο Yoshi έχει τη μοναδική ικανότητα να πηδάει στον αέρα και να τραβάει και τον λάκι του. Μπορούμε να ανέβουμε στο συννεφάκι του και να πάμε όπου θέλουμε. Να, μια ζωούλα, την χάσαμε λογικά. Αν τρέξουμε δεν τη χάνουμε. Ο Yoshi εμφανίζεται σε λίγες πίστες, αρκετές όμως. Πατώντας το 2 παρατεταμένα το πίδημα, ο Yoshi θα εωρηθεί για λίγο στον αέρα. Για να δούμε αυτό που είπαμε, ότι μπορούμε να εκτοξεύσουμε αυτό το οποίο πήραμε. Αν χάσουμε, ο Yoshi θα φύγει. Εμείς δεν θα χάσουμε. Μπορούμε όμως να ξανανεύουμε στο Yoshi. Τώρα θα χάσουμε βέβαια. Όταν απλά ξανανεύει στο Yoshi, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Yoshi δεν χάνεται. Παρά μόνο να πέσει στον γκρεμό. Πάμε να δούμε τι είπαμε για τα Star Coins λίγο πριν. Στον κόσμο 1 λοιπόν υπάρχει το κάστρο της Peach. Στον κόσμο 1, εδώ μπαίνουμε και εδώ μπορούμε να ανταλλάξουμε τα Star Coins. Όπως διαβάζουμε, χτυπάμε το κουτί και χαλάμε ένα Star Coins, το καταναλώνουμε, το σαν να το πουλάμε για να μας δώσει ένα hint movie, δηλαδή μια ταινιούλα, ένα βιντεάκι το οποίο θα σου δείχνει μερικά τρίκ μέσα στην πίστα, ορισμένα κρυφά στοιχεία. Αυτό είναι το New Super Mario Bros. Για το Wii. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το προτείνω ανεπιφύλακτα, κυρίως για όσους χρειάζονται ένα καλό multiplayer. Είναι από τα κορυφαία, από τα πιο όμορφα multiplayer παιχνίδια που έχω παίξει. Τα λόγια είναι περιτά, απλά δοκιμάστε το. Γεια σας!